Στα Μαύρα αντίθηκε η τουρκοκυπριακή κοινότητα με το χαμόν των τουρκοκυπρίων μαθητών και άλλων τουρκοκυπρίων στο φωνικό σεισμό στην Τουρκία. Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων, στην Κύπρο οι πολίτες ανταλλάσσουν αλληλεγγύη, αγάπη και συμπαράσταση μεταξύ τους. Ενδεικτικό μήνυμα Ελληνοκύπριας που πέρασε από το Οδόφραγμα και περιγράφει την αντίδραση του υπεύθυνου όταν του είπε για τη βοήθεια που μαζεύουν οι Ελληνοκύπριοι. Γέμισαν τα μάτια του. Ευχαριστούμε, είπε. Ένας κόσμος είμαστε, ένα έθνος, μια χώρα, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένα. Δάκρυσα μαζί του. Ναι, αλήθεια, όλος ο κόσμος είμαστε ένα. Κρίμα να περνάμε τόσο πόνο για να το καταλάβουμε. Ας μάθουμε από την συμφορά. Η αλληλεγγύη αυτή στις δύσκολες ώρες εκφράζεται και μέσα από τους μαθητές. Στήριξη από τους Ελληνοκύπριους, γράφει η τουρκοκυπριακή στο σελίδα δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία με μαθητές να κρατάνε πανό. Την ώρα που ο Τάχσιν Ερτουγλου προσπαθούσε να βάλει μπλόκο στη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας, οι δύο κοινότητες ενώθηκαν ξανά και έδειξαν την αλληλεγγύη. Η Κύπρος που ονειρευόμαστε και θέλουμε. Φίλοι από τον Νότο, μακάρι να είναι καλά, στέλνουν μήνυμα και ρωτούν για την τύχη της ανθρωπιστικής βοήθειας και των ομάδων που βρίσκονται σε αναμονή. Και τους λέω συγγνώμη, έχουμε ένα Υπουργό Εξωτερικών και έχουμε προβλήματα εξαιτίας του. Μιλάμε για την ανθρωπότητα. Επικρατεί μια άθλια τάξη. Πολλοί ήταν αυτοί που έστειλαν και χρηματική βοήθεια και θέλησαν να μην αναφερθεί το όνομά τους, με τον τουρκοκύπριο Κιουφί Πιριντζή να τους ευχαριστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί Ελληνοκύπροι φίλοι μου τηλεφώνησαν ή έστειλαν μήνυμα για να εκφράσουν τη λύπη τους από καρδιάς και τις προσευχές τους στο λαό της Τουρκίας. Αυτές οι ευχές δεν έμειναν στα λόγια. Πολλοί έστειλαν και βοήθεια σε μετρητά. Ειδικά ένας φίλος που απέστειλε 5.000 ευρώ. Δώσαμε τη βοήθεια όπου υπήρχε ανάγκη. Τους ευχαριστώ ειλικρινά όλους. Ο φίλος στις δύσκολες μέρες φαίνεται. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας άλλος Τουρκοκύπριος εκφράζει το ευχαριστώ του με μια ανάρτηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αυτός που είναι άνθρωπος είναι πάντα και παντού άνθρωπος.